Είναι η στιγμή που άνδρες της ασφάλειας ψάχνουν ένα πολύτιμο στοιχείο που θα τους οδηγήσει πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Ποιος σκότωσε μάνα, πατέρα και δύο μωράκια ηλικίας 1 και 2 ετών. Το Πανελλήνιο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις για ένα έγκλημα πρωτοφανές στα χρονικά. Τι να πω, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ο άνθρωπος αυτός που το έκανε ήταν. Τι να πω. Δεν λέγονται με κουβέντες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μεγαλύτερο παιδάκι της οικογένειας, ένα αγοράκι μόλις 10 ετών, ήταν αυτό που ήρθε αντιμέτωπο με το μακάβριο θέαμα, καθώς είδε νεκρούς τους δύο γονείς και τα δύο το αδελφάκια ηλικίας 1 και 2 ετών. Τρεμολόγιο τώρα, μικρά παιδιά, τώρα να τα βλέπεις σε τέτοια κατάσταση. Πάντως αυτό είναι κάτι που σε εμάς εδώ είμαστε μια πόλη φιλήσι και πολιτισμένη. Πρωτοφανές. Οι λεπτομέρειες του σιγερού εγκλήματος που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν και προκαλούν κόμπο στο στομάχι. Σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά, μάνα και πατέρας φέρουν τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ τα δύο μωρά φέρεται να βρήκαν ασφυκτικό θάνατο. Στο αιματοβαμμένο σπίτι βρέθηκε και ένας κάλικας. Ποτέ ήταν πολύ ήσυχη η οικογένεια και μάλιστα τα πρόσχετα παιδιά του άνθρωπος. Ποτέ δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, πάντα γύρω στην οικογένειά του. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Από τα καλύτερα παιδιά. Το 10χρονο αγόρι άρπαξε από το χέρι το νεκρό αδερφάκι του και το έσυρε από το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου μέχρι τη συγκεκριμένη επιχείρηση όπου και ζήτησε βοήθεια. Αμέσως οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και κάλεσαν τον συνοφόρο. Όμως ήταν ήδη πολύ αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μας έφερε το αδερφάκι το μεγάλο, το παιδί, το πιο μικρό το αδερφάκι του, πεθαμένο. Παγωμένο. Εδώ μέσα στο δρόμο. Ναι, ερχόταν από το σπίτι, φώναζε βοήθεια, κάτι έχει γίνει. Λέει, σκοτωθεί το αδερφάκι μου, να το επαναφέρουμε και τα λοιπά. Το βάλαμε στο συνεργείο, το κάναμε λίγο στην άκρη το αδερφάκι του, το 12χρονο, και κοιτάξαμε να δούμε τι γίνεται με το παιδί το πιο μικρό σε ηλικία. Ναι. Το παιδί ήταν σε κατάσταση σοκ μεγάλο, μπορώ να πω. Μόλις είδαμε ότι το παιδί ήταν παγωμένο και ήταν χτυπημένο και είχε και αίμα στο ματάκι του μέσα, πήραμε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ κατευθείαν να έρθει να το πάρει. Το 10χρονο αγοράκι παραμένει σοκαρισμένο, όμως οι αστυνομικοί το έχουν υπό την προστασία τους και μετά το πέρας των ερευνών θα μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον μακριά από τη φρίκη που έζησε. Εδώ πιάνεις ένα κοντόπουλο να το σφάξεις και εγώ που φτιάχνω τέτοια πράγματα. Σκέφτομαι να το σφάξω. Άμεσα στο σημείο του εγκλήματος έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από ολόκληρη την Ηλία, την Αχαΐα αλλά και την Αττική, καθώς και η ιατροδικαστής πατρών Αγγελική Τσιόλα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα νωρίς το πρωί, αφού στο σπίτι δεν υπήρχε ηλεκτρικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα άψυχα σώματα μάνας και πατέρα βρέθηκαν πάνω σε μια ρημουλκόμενη καρότσα. Γεγονός που μαρτυρά πως ίσως ο δράστης ήθελε να τα εξαφανίσει. Τα δύο μωράκια κοίτονταν νεκρά στο κρεβατάκι τους. Εδώ ακούγεται ότι κάποιος έκανε το έγκλημα, κάποιος που ήταν στενός του, όχι συγγενής, για έναν άνθρωπο της περιοχής. Είχε κάποιες προστριβές κάποιος.